δικό σου. Το ίδιο, αυτό σε μάδα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό το έχει κάνει σοβαρά εσύ. Δηλαδή, δεν είναι σαν πλάκα. Δηλαδή, όντω έχει σχεδιάσει ρούχα. Δεν ξέρει με πόση χαρά τα έχει. Όχι να πω κάτι, γιατί υπάρχουν δύο τινά σε αυτού που σχεδιάζουν ρούχα. Δηλαδή, κάποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά. Και μα το λέει και η Πακοδήμο όταν είχε εδώ. Και σχεδιάζουν μαζί με το σχεδιαστή το κανονικό. Και κάποιοι άλλοι απλώ συνεργάζονται, λένε ότι τα έχω κάνει εγώ και δεν έχουν καμία σχέση. Απλώ μπαίνει το όνομά του, α πούμε. Όχι, θα σου πω ακριβώ πώ έγινε. Εγώ ήμουν το κεντρικό πρόσωπο τη Λίνε. Από πέρσι που κάναμε τη σημερινή καμπάνια, μου έκανε πρόταση η οικογένεια Μπιθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και μου λένε ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή μήπως να βγάλουμε και μια δικιά σου σειρά. Κάτσαμε μαζί με του ανθρώπου τη εταιρεία. Ένα-ένα τα κομμάτια. Ασχολήθηκες δηλαδή, Κατερίνα. Πάρα πολύ. Το ψάξα, βέβαια. Δεν είμαι σχεδιάστρια. Όταν λέμε είναι ότι κοιτά κάποια κομμάτια. Σαν γυναίκα που ενδιαφέρεσαι για τη μόδα, α πούμε. Αυτό. Εσύ είσαι πάντω κοκέτα πολύ. Δηλαδή το μαλλί πάντα πολύ προσεγμένο, παραήμαι, το μακιγιά σου. Παραήμω. Εσύ παραείσαι κοκέτα, νομίζω πάντω. Νομίζω παραείμαι. Κοίταξε. Έχει τη λογική τη Θεσσαλονικιά. Εσύ από πού είναι η καταγωγή σου? Η μαμά μου είναι από Θεσσαλονίκη. Σου έχει μείνει. Γιατί το λέγαμε και χθε, ρε παιδί μου. Λέγαμε την Ιωάννα Λίλη, βλέπαμε χθε και είναι. Ρε παιδί μου, λέγαμε ότι τώρα που πήγε και παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει αυτό το look το θεσσαλονικιώτικο. Ναι. Που είναι πολύ καλοντημένη, πολύ ξέρεις. Ναι. Δηλαδή βγαίνει το μεσημέρι έξω η Θεσσαλονικιά και είναι σαν να πάει σε δεξίωση, ας πούμε. Δεν είναι και έτσι, εντάξει. Έχω είναι αλλάξει λίγο τελευταίο. Και όσο μεγαλώνω, βλέπω επειδή μου το λένε και τα παιδιά μου. Το λένε εγώ δηλαδή θεωρώ ότι την είναι σε πιο μεγαλή από την ηλικία. Είσαι 27 χρονών, δεν είσαι, ρε Κατερίνα. Α, δεν είναι μεγαλίστηκα, λε. Είσαι 27. Είμαι 27 για το βάψιμο. Βέβαια, είσαι σεξι όμω πολύ. Περίμενε λίγο να ακούσουμε. Ναι, καλά, εντάξει, συγγνώμη. Κοίτα, τι σου λένε. Πολλέ φορέ μου λένε για το βάψιμο ότι είναι υπερβολικό, τα μαλλιά και αυτά. Εντάξει, για τον τίσιμο όχι. Όταν με δει και έξω, είμαι πολύ απλά. Με ένα παντελόνι θα είμαι και ένα μπλουζάκι ή κανένα φόρεμα. Για το βάψιμο προσπαθώ να το μειώνω. Όσο μεγαλώνω, το μειώνω γιατί καταλαβαίνω ότι το έντονο μακιγιάζ μεγαλώνει και βαραίνει τη γυναίκα και είναι κρίμα. Γιατί... Εσύ γιατί, ενώ έχει πολύ όμορφο πρόσωπο, έχει πολύ ωραία μάτια καταρχήν. Έχει μεγάλα χείλη, έχει ωραία μύτη κτλ. Γιατί βάφεσαι τόσο πολύ? Τώρα το έχω ελαττώσει, αυτό είναι το ελαττωμένο μου. Πολύ μου. Από μικρή όμω βαφώσουν εσύ. Έχω κάνει εδώ, τσακωνόμαστε στο Μέγκα. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι η ανασφάλεια αυτή, είναι επειδή μου άρεσε πολύ. Έχω κάνει υπερβολικά μακιγιάζ με τα οποία διαφωνώ κάθετα. Βέβαια, όταν κάνεις και τηλεόραση και κάνεις και καιρό και καθημερινά, καλό είναι να αλλάζεις και να πειραματίσεις και να δοκιμάζεις και άλλα πράγματα. Αλλά επειδή πια και οι εποχές είναι έτσι, δεν νομίζω ότι όσο πιο απλό, τόσο καλύτερα. Η υπερβολή πια έχει φύγει. Εσύ, όχι, άλλο λέμε. Γιατί εσύ από μικρή αισθανόσουν την ανάγκη να βαφτίσεις, αφού. Δηλαδή, δεν ξέρεις ότι είσαι όμορφη, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι είσαι όμορφη. Ναι, ναι, ναι. Με άρεσε το 10, πόσο βάζεις τον εαυτό σου? Δεν μπορώ να με βαθμολογήσω. Όχι, 10 δεν θα βάζω από τον εαυτό μου, τελειώ. 10 βάζω σε πολύ συγκεκριμένες γυναίκες. Σε ποια γυναίκα βάζεις 10, ας πούμε? 10. Ναι. Τι να σου πω, βάζω στη Ζιζέλ, βάζω στην Αντριάννα Λίμα. Είμαι έτσι λίγο μάλιστα πολύ. Από Ελληνίδες σε ποια βάζεις, ας πούμε, 9, ξέρω εγώ. Ποια θεωρώ από τις πιο ωραίες Ελληνίδες? Ναι. Τη Ζέτα θεωρώ πάρα πολύ. Τη Ζέτα Μακρυπούλια. Πάρα πολύ. Τη βάζει 9. Ναι, ναι, ναι. Την Ελένη. Ναι. 9. Ναι. Εσύ βάζει 8 στον εαυτό σου. Πιο κάτω ακόμα. Πού, 7. Δεν ξέρω, δεν με βαθμολογούσα. Φέρνει και εσά θεωρώ από τι πιο ωραίε γυναίκε. Μην νομίζετε ότι. Όχι, όχι, σε προ Θεού. Και ποιο θεωρεί πιο ωραίο άντρα στην Ελλάδα?